Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Ευκλήδης Τσακαλώτος, Γιώργος Χουλιαράκης και Έφη Αχτσόγλου μεταβαίνουν ξανά σήμερα στις Βρυξέλλες για ένα νέο μαραθώνιο επαφών σε υψηλό επίπεδο με τους επικεφαλείς των θεσμών, παίρνοντας μια τελευταία πρωτοβουλία με στόχο να υπάρξει, αν όχι staff level agreement, τουλάχιστον ένα περίγραμμα συμφωνίας ως το Eurogroup της Παρασκευής με την προοπτική της πολιτικής απεμπλοκής. Ολοκληρωμένο σε ποσοστό 90% είναι το πρόγραμμα της ψηφιακής διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και αναμένεται να παρουσιαστεί το καλοκαίρι, αποκαλύπτει στο insider.gr η αρμόδια τομεάρχης του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Οι νέοι άνθρωποι πρέπει να αισθανθούν ότι υπάρχουν επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Ελλάδα. Δεν μας λείπει ούτε η μόρφωση, ούτε το επιχειρηματικό πνεύμα, ούτε η ικανότητα, τονίζει χαρακτηριστικά. Με δεδομένο ότι τα 8 από τα 10 πλαστά χαρτονομίσματα που εντοπίστηκαν το δεύτερο εξάμηνο του 2016 ήταν ονομαστικής αξίας των 20 και 50 ευρώ και στο πλαίσιο της ασφάλειας που θέλει να υπάρξει συναλλαγές, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κυκλοφορεί σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ σήμερα, 3η 4 Απριλίου, το νέο χαρτονόμισμα των 50 ευρώ με καινοτόμα χαρακτηριστικά ασφαλείας. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δίκτυμο να κυμαίνει σε 672,35 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,60%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, στο insider.gr.